Γεια. Από τότε που αποφάσισα πως δεν θέλω να είμαι απόλυτος, συνειδητοποίησα ότι το να κάνεις κάποιον να συμφωνήσει μαζί σου δεν έχει κανένα νόημα. Ξεκίνησα να έχω μια δίψα, να μάθω για τις απόψεις του κόσμου, χωρίς να θέλω να τις επηρεάσω. Ξεκίνησα να ρωτιέμαι, γιατί αυτός ο άνθρωπος αντιδράει έτσι. Τι κρύβει μέσα του. Έτσι, ρώτησα 7 απλές ερωτήσεις, να δω αν μπορούν να απαντήσουν τα ερωτήματα που εγώ τόσα χρόνια έχω αποτύχει. Τα παιδιά δεν είχαν πολύ χρόνο να σκεφτούν τις ερωτήσεις. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Να μου απαντήσουν αφιλτράριστα. Ήθελα να δω τον εαυτό τους μέσα από αυτό. Δεν ήταν ο στόχος μου το τι θα πούν, αλλά το πώς θα το πούν. Ήθελα να δω πώς σκέφτονται. Ήθελα να δω πού θα το πάνε από μόνοι τους. Και τι έχουν περάσει στη ζωή τους ώστε να είναι αυτοί που είναι σήμερα. Έκανα απλές ερωτήσεις και άφησα τον καθένα να το πάει εκεί που εκείνος ήθελε, χωρίς να τον περιορίσω. Τα χρώματα εκφράζουν συναισθήματα. Και εγώ δεν θέλω να δώσω κάποιο δικό μου συνέστημα σε όλο αυτό. Γι' αυτό το λόγο το βίντεο θα είναι ασπρόμαυρο. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Το νόημα της ζωής, Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν την έχει απαντήσει κανένας που να ζει ακόμα τουλάχιστον. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για όλους και για όλα. Ο καθένας πιστεύω το βρίσκει το νόημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Δεν είναι ξυπνάω μια μέρα και έχω μια διαφώτιση ότι αυτό είναι το νόημα της ζωής μου. Είναι ζεις και ίσως και σε κάθε διαφορετική ηλικία αλλάζει και το νόημα της ζωής σου. Αλλιώς ήταν το νόημα της ζωής σου όταν ήσουν 14, αλλιώς είναι στα 20, αλλιώς θα είναι στα 25 και αλλιώς θα είναι στα 30, 60 κτλ. Πολλοί θα λέγανε ότι είναι ευτυχία. Θα μου πεις μετά τι είναι η ευτυχία. Πολύ καλή ερώτηση. Πολλοί έχουν τη δική τους άποψη, τη δικιά τους ιδέα για την ευτυχία. Έχω μία λίγο διαφορετική άποψη, πιστεύω. Δεν είναι τόσο το να οι χαρές της ζωής και το να καταφέρεις πράγματα. Πιστεύω ότι το νόημα της ζωής είναι απλά να ζήσεις. Όσο σημαντική είναι η χαρά στο νόημα της ζωής, τόσο σημαντική είναι και η λύπη. Όσο σημαντική είναι και μια κατάρτιση, άλλο τόσο σημαντική είναι η αποτυχία. Αυτό εξαρτάται από τον καθένα. Δηλαδή εξαρτάται από το στόχος που έχει βάλει ο καθένας και από τα ιδανικά που έχει ο καθένας στη ζωή του. Για μένα ο στόχος της ζωής μπορεί να είναι, ας πούμε, μια καλή καριέρα, ένα μεγάλο σπίτι, ένα ακριβό αμάξι. Για κάποιον άλλον, ας πούμε, που μένει στην Αφρική, το νόημα της ζωής είναι να δουλέψεις σκληρά για να έχεις το βράδυ φαγητό στο σπίτι. Ας πούμε, στα 14 μου το νόημα της ζωής μου είναι να βγαίνω, να παίζω με φίλους μου, να είμαι όσο αργά έξω το βράδυ και απλά να παίζω. Στα 20 έχεις το πανεπιστήμιο, έχεις δουλειά, έχεις άλλα πράγματα. Στα 30 θα έχεις μια οικογένεια, στα 40 ποιος ξέρει τι. Αλλάζει πάρα πολύ. Για μένα, ας πούμε, στο σημείο που είμαι, το νόημα της ζωής μου είναι να απολαμβάνω τη στιγμή, να απολαμβάνω το τώρα χωρίς να σκέφτομαι τόσο πολύ τι θα γίνει. Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω. Και απρόπτα. Μπορεί αύριο να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις θες να πάμε εκεί. Αν μπορώ και είναι εφικτό για μένα, ναι, θα το κάνω. Γιατί αυτά τα small moments of happiness, εγώ, ας πούμε, ζω για αυτά τα πράγματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ψάχνω κιόλας. Πιστεύω το νόημα της ζωής είναι να τα ζήσεις όλα. Όλα από συναισθήματα, εμπειρίες. Εννοείται δεν είναι δυνατό να τα ζήσεις όλα. Δεν μπορείς να έχεις όλες τις εμπειρίες. Να το πάρουμε από το πιο απλό, να ταξιδέψεις όλες τις χώρες. Δεν νομίζω να είναι πολύ δυνατό για όλους. Οπότε δεν θα λέω ότι κάτι τέτοιο είναι το νόημα της ζωής, βέβαια. Το να προσπαθήσεις γι' αυτό τουλάχιστον πιστεύω ότι είναι ένα νόημα. Κανένας δεν μπορεί να το φτάσει. Είναι σαν να προσπαθείς να πιάσεις την τελειότητα. Κανένας δεν μπορεί. Αλλά όλοι προσπαθούμε να γίνουμε τελείοι, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε, ναι, είναι τουλάχιστον ένας ορίζοντας, μια πηξίδα. Είναι το τέλος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις ποτέ στο τέλος. Οπότε έχεις πάντα μια διαδρομή την οποία μπορείς να εμπλουτίσεις ή να κάνεις αντίθετο, φαντάζομαι. Ναι, να ζήσεις το έπακρο γενικότερα. Ό,τι είναι αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Το πιο κοντινό που μου έρχεται τώρα είναι μια επιτυχημένη καριέρα, ας πούμε, και μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου και να μπορώ να προσφέρω στην οικογένειά μου. Για μένα δεν είναι η καριέρα με την έννοια της καριέρας όπως ακούμε στην τηλεόραση. Για μένα πιστεύω ότι μια καριέρα είναι επιτυχημένη όταν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Οπότε, ναι, το να βγάζεις λεφτά είναι μια επιβεβαίωση, ας πούμε, ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κανόνας ότι όποιος κάνει καλά τη δουλειά του βγάζει και καλά λεφτά. Η επιτυχημένη καριέρα για μένα δεν είναι να έχω την καλύτερη θέση σε μια εταιρεία,
Είναι εγώ μέσα μου να πιστεύω ότι αυτό που κάνω το κάνω καλά. Πιστεύεις στο καλό και στο κακό? Τι κάνει έναν άνθρωπο καλό? Αν πιστεύω στο καλό και στο κακό. Αυτό να σου πω είναι μια ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα διαβάσει πρόσφατα και ένα βιβλίο με μωρά που λένε If the babies are evil, if they are good. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε κακούς και καλούς στη δικιά μας ιστορία. Βέβαια, ο κακός που έχεις εσύ στο μυαλό σου δεν είναι κακός για όλους και συνήθως δεν είναι κακός για τον εαυτό του. Σίγουρα υπάρχει το καλό και το κακό. Παρ' όλα αυτά είναι και θέμα οπτικής. Δηλαδή, κάτι που κάνω εγώ και μου φαίνεται απολύτως καλό, σε κάποιον άλλον μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ κακό. Εντάξει, βέβαια δεν μιλάμε για φόνους. Είναι προφανές, πιστεύω, ότι το να πας να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, ανεξάρτητα από τι σου έχει κάνει, δεν είναι καλό ή κακό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό. Είναι ανάλογα το πώς το βλέπεις, είναι ανάλογα το πώς έχεις μεγαλώσει, είναι ανάλογα ποια θρησκεία, από ποια κουλτούρα έρχεσαι. Για μένα κάτι μπορεί να είναι λάθος. Για σένα μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Το να πεις ψέματα, το να σκοτώσεις κάποιον, για κάποιους δεν είναι αναγκαστικά κακό. Άμα υπάρχει μια σωστή δικαιολογία, σωστή σε εισαγωγικά δικαιολογία πίσω από αυτό, αν ας πούμε εσύ σκοτώσεις τη μάνα μου και εγώ σε σκοτώσω, μετά για κάποιο λόγο η δικιά μου δολοφονία θεωρείται πιο καλή από τη δικιά σου. Τουλάχιστον υπάρχει μια καλή δικαιολογία, να σου το πω και έτσι. Για κάποιους βέβαια πάλι θα θεωρηθεί λάθος, γιατί ποια είμαι εγώ να κρίνω κάποιον για μια πράξη. Δηλαδή δεν είμαι ο Θεός να πάρω τη ζωή κάποιου. Υποκειμενικό του καθένα. Πιστεύω είναι ένας εύκολος τρόπος να διαχωρίζουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Κανένας δεν θέλει το κακό. Τουλάχιστον κανένας υγιής άνθρωπος δεν θέλει το κακό. Απλά είναι, σου λέω, έχουμε μεγαλώσει έτσι. Έχουμε οι σειρές που βλέπαμε μικροί, ήταν ο καλός, ο κακός, πάντα ξέραμε ποιος είναι ποιος. Έχουμε συνηθίσει να τα βάζουμε σε τέτοιες κατηγορίες, αλλά. Εννοείται ότι υπάρχει στον καθέναν, αλλά σαν μια αλήθεια του σύμπαντος, ας πούμε, δεν νομίζω ότι το σύμπαν βλέπει κάποιον ως καλό και ως κακό. Είναι το πώς θα το νιώσω, είναι το συμφέρον. Αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι που δεν μου αρέσει, ίσως θα τον πω κακό. Αν κάποιος μου έχει κάνει κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά για κάποιο λόγο καταλαβαίνω γιατί το έκανε, θα τον πω κακό. Είναι το πόσο θέλω εγώ να εμβαθύνω και να σκάψω σε αυτό. Νομίζω έρχεται από μόνο του. Ξέρει λίγο το σώμα σου από μόνο του τι θέλει και τι δεν θέλει. Οπότε, η πραγματικότητά μας είναι οι πέντε μας αισθήσεις. Οπότε, όλη την πραγματικότητά μας τη ζούμε μέσω αυτών, οπότε αυτές μας κατευθύνουν. Μπορούν να μας πούν και ψέματα. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να πιστεύω ότι είναι καλό να ξυπνάω 5 ώρα το πρωί και να πηγαίνω για τρέξιμο. Δεν το πιστεύω, φαίνεται. Για κάποιον άλλον, ας πούμε, μπορεί να φαίνεται ότι ταλαιπωρείς τον εαυτό σου. Θεωρείς ότι είσαι καλός άνθρωπος? Δεν πιστεύω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Μεταπιστεύω. Δεν πιστεύω ότι είμαι όσο και κακιά. Δηλαδή, ναι, όλοι μας έχουμε κάνει κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Απ' την άλλη, θα σκεφτεί, θα μου πεις, okay, είναι κάποια κακά πράγματα τόσο μεγάλα, έτσι όσο μπορούν να κρίνουν αν είμαι εγώ κακιά ή αν είμαι καλή. Αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι όσο καλή, όσο θα ήθελα να είμαι, όσο θα έπρεπε να είμαι. Ίσως το εγώ μου με σταματάει, ίσως το δεν θέλω να σκεφτώ ότι είμαι καλή. Ότι okay, υπάρχουν 1.000 άνθρωποι εκεί έξω που είναι πολύ πιο καλοί από μένα. Φιλανθρωπίες, έχουν βοηθήσει ανθρώπους μεγάλη ανάγκη, είτε οικονομική, είτε ψυχολογική, είτε. Όχι ότι εγώ δεν βοηθάω, αλλά απλά συγκρίνω τον εαυτό μου με το καλό που υπάρχει έξω. Η βοήθεια δηλαδή σε κάνει καλό? Ότι βοήθησες? Όχι μόνο η βοήθεια, είναι το. Έστω και η σκέψη να βοηθήσεις. Απλά για μένα ίσως το καλό είναι μέσα σε αυτό. Πάει δηλαδή κάπως πακέτο. Το να είσαι ένας καλός άνθρωπος είναι να βοηθάς κιόλας. Είτε γνωστούς σου είτε αγνώσου. Ίσως πιο πολύ αγνώσους παρά γνωστούς. Αυτό που με σταματάει από το να με τοποθετήσεις ως καλούς είναι στο ότι η σύγκριση. Το ότι υπάρχουν τόσοι καλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν μπορείς να με συγκρίνεις με αυτούς. Ότι αυτό συγκριτικά είναι στους κακούς. Τώρα με βάλεις με ένα δολοφόνο, ναι, πιστεύω ότι είμαι λίγο καλύτερη. Αλλά σε γενικές γραμμές, άμα δεν μπορούσα να με βάλω στη μέση,
θα με έβαζα στην κακιά πλευρά. Κοίτα, μ' αρέσει ο εαυτός μου. Γενικά προσέχω να μην κάνω πράγματα τα οποία θα μετανιώνω. Πιο πολύ δεν μετανιώνω πράξεις ή αποφάσεις που παίρνω για μένα. Μετανιώνω όταν πληγώνω άλλους ή όταν απογοητεύω άλλους. Και το αποφεύγω όπως ο διάολος στο λιβάνι. Δεν θέλω να νιώθω έτσι. Δεν μ' αρέσει. Πιστεύω ότι κάνω μια πολύ καλή δουλειά στο να είμαι καλός. Με θεωρώ καλό. Σίγουρα είμαι ο κακός της ιστορίας σε κάποιον άλλο. Και αυτό είναι οκ. Okay. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, να πω εγώ τώρα ότι είμαι καλός άνθρωπος είναι πολύ εγωιστικό, γιατί αυτό εξαρτάται από το αντίκτυπο που έχω αφήσει στον καθένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχω κάνει κακό σε κάποιον. Παρ' όλα αυτά, άμα ρωτήσεις κόσμο γύρω-γύρω, σίγουρα υπάρχει και κάποιος που θα σου πει ότι το έχω κάνει κακό. Τι θεωρώ ότι με κάνει καλό άνθρωπο, καλή ερώτηση. Το ότι δεν κοιτάω το συμφέρον πάντα. Δηλαδή, μπορεί να βοηθήσω κάποιον και να μην περιμένω αντάλλαγμα. Τι έχεις μάθει από τη ζωή? Αυτό που θα λέω είναι... γιατί... αυτό που έχω μάθει, ή τουλάχιστον που έχω... δεν ξέρω αν το έχω μάθει τελείως, αλλά είναι αυτό που προσπαθώ τέλος πάντων να δουλέψω, γιατί έχω δει την καλή πλευρά του, είναι το να μην σε νοιάζει απολύτως τι θα πούνε οι άλλοι για εσένα, είτε για το τι κάνεις, είτε για το τι... σκέφτεσαι, δηλαδή θες να πας αυτό το ταξίδι, κάνε το, ασχέτως τι θα σου πει η μαμά σου, μην πας. Θες να μιλήσεις αυτόν τον άνθρωπο γιατί για κάποιο λόγο σε ενδιαφέρει, μίλα του. Θες να αποφύγεις μια σχέση, να αποφύγεις, δηλαδή κάνε ό,τι θέλεις χωρίς να επηρεάζει και χωρίς να ακούς τι θα πει ο κόσμος. Κανένας δεν είναι στη δικιά σου τη θέση. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει τα δικά σου συναισθήματα έτσι όπως τα ζεις εκείνη τη στιγμή. Ένα ζωντανό παράδειγμα, υπάρχει ας πούμε ένα άτομο στη ζωή μου, είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά, με ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει κτλ, κτλ, αλλά ό,τι ακούω από τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή από τους ανθρώπους που σκέφτονται λίγο πιο λογικά από μένα, είναι τι να την κάνει την απόσταση, τόσο πολλά χιλιόμετρα μακριά, άλλη θρησκεία, άλλη ηλικία, διάφορα τέτοια. Αλλά κανένας δεν είναι στη θέση του να σου πει μην το κάνεις, γιατί εσύ νιώθεις άλλα πράγματα, ασχέτως τι είναι η λογική. Που η λογική επίσης είναι πολύ διαφορετική από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Άλλα priorities έχω εγώ, άλλα priorities έχει κάποιος άλλος. Και αλλιώς είναι ένας άνθρωπος όπως η μητέρα μου, που να σκέφτεται. Είναι 40 χρονών, έχει μεγαλώσει αλλιώς. Ζούμε στο 2023, τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά. Είναι τα πράγματα πολύ πιο προσβάσιμα το να ταξιδέψω, να πάω σε κάποια άλλη χώρα. Γενικά πολύ πιο εύκολα για μια τέτοια σχέση απόστασης. Γι' αυτό, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές συμβουλές σε φάση από εδώ η φίλη μου Κατερίνα, κάντο, δεν έχεις κάτι να χάσεις, εφόσον το θέλεις και το νιώθεις, κάντο. Έχεις κάποιους άλλους να σου λένε τώρα αξίζει, δεν αξίζει, είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά, ξοδεύεις το χρόνο, στην ενέργειά σου και διάφορα τέτοια. Οπότε αυτό που θα συμβούλευα στον καθένα είναι να κάνεις αυτό που όντως νιώθεις, γιατί εν τέλει, αν δεν βγει, δεν βγήκε. Είναι ένα μάθημα που θα πάρεις. Να το ξέρεις την επόμενη φορά. Οπότε όλα αυτά που ζούμε είναι μαθήματα και καλύτερο είναι να τα μάθεις με τον δικό σου τρόπο, να κάνεις το λάθος, να φας τα μούτρα σου και να το μάθεις, παρά να σε προστατέψει κάποιος να σου πει μην το κάνεις και στην πραγματικότητα να μην μάθεις ποτέ αν άξιζε, αν δεν άξιζε, αν ήταν λάθος, αν ήταν λάθος. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο και είναι αυτό που λέει, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Συνεχώς αλλάζω ότι πιστεύω ότι είναι σωστό. Εντάξει, ας μην φάνω και τελείως επιφανειακός. Εννοείται έχω κάποιες αρχές και θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι, θα έπρεπε να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις. Αλλά οι αποχρώσεις αυτών σίγουρα αλλάζουν. Αλλάζουν συχνά, θα έλεγα. Δεν είμαι ο ίδιος που ήμουν ένα χρόνο πριν και δεν είμαι ο ίδιος που ήμουν 4 χρόνια πριν. Πιστεύω αυτό είναι. Δεν ξέρω αν μεγαλώνω, αλλά σίγουρα βλέπω τα πράγματα αλλιώς. Να μην νοιάζει τόσο πολύ το τι λένε οι άλλοι. Να έχει πάντα στο μυαλό του ότι όλα περνάνε. Τίποτα δεν μένει. Έτσι όπως είναι. Και το καλό και το κακό. Οπότε ποτέ να μην βολεύεται σε μια καλή κατάσταση και ποτέ να μην μένει σε απόγνωση σε μια κακή. Πιστεύω θα ήταν καλή συμβουλή. Ένα πράγμα που έχω μάθει που το συνειδητοποίησα τώρα τελευταία είναι ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλό πιστεύεις ότι κάνεις σε κάποιον,
ή ανεξάρτητα από το πόσο καλός είσαι με τον κόσμο, πόσο βοηθάς το ένα το άλλο, δεν είναι απαραίτητο ότι το βλέπουν και εκείνοι έτσι. Και συνήθως γι' αυτό λένε ότι κάνε το καλό και ρίξε στο γυαλό. Να μην περιμένεις με λίγα λόγια αντάλλαγμα, γιατί δεν θα το βρεις ποτέ, δεν θα το πάρεις ποτέ αυτό το αντάλλαγμα από τον ίδιο άνθρωπο τον οποίο βοήθησε σε κάτι. Και αυτό το βλέπω πάρα πολύ τώρα τελευταία, ότι μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, που έχω βοηθήσει περισσότερο από όλους τους άλλους είναι αυτοί που μου φέρονται και χειρότερα. Ενώ ένας ξένος, ας πούμε, που μπορεί να έχουμε μιλήσει δύο φορές, θα μου φερθεί καλύτερα. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Γιατί μπορεί αυτό που εσύ πιστεύεις ότι του κάνεις καλό, στην πραγματικότητα αυτός να το θεωρεί ότι του κάνεις κακό. Να ακολουθεί κάποιος τα όνειρά του χωρίς να ακούει τι πιστεύουν οι γύρω του. Να είμαστε δηλαδή λίγο πιο εγωιστές. Εγωιστές με τα συναισθήματά μας, ας πούμε, να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν καλό. Να μην πάμε, ξέρω εγώ, σε μια σχολή μόνο και μόνο επειδή μας λένε οι γονείς μας από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι ένα χαρτί χρειάζεται. Να ακολουθείς με λίγα λόγια τα όνειρά σου χωρίς να σε επηρεάζουν πολύ απόψεις των άλλων. Γενικά να ακούς το σώμα σου και την ψυχολογία σου. Συνήθως όταν κάτι πάει στραβά ή όταν κάτι πάει καλά, το καταλαβαίνουμε και στο σώμα μας και στην ψυχολογία μας. Εσύ το καταλαβαίνεις αυτό? Ναι. Κάνεις κάτι μετά γι' αυτό? Όχι πάντα. Είναι ότι μου έχουν πέσει τόσα πολλά μαζεμένα. Έχω δηλαδή τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα να ασχοληθώ που παγιδεύω τον εαυτό μου δηλαδή σε έναν λαβύρινθο. Και κάθε φορά που βγαίνει κάτι άλλο, αντί να φτιάξω αυτό, συγκεντρώνομαι στο άλλο που βγαίνει. Και μόλις βγαίνει κάτι άλλο, συγκεντρώνομαι στο επόμενο. Συνήθως ένα πρόβλημα που δημιουργείται, κάνουμε πολλά χρόνια να το παραδεχτούμε ότι το έχουμε. Ποια είναι η άποψή σου για τον φόβο, τον πόνο και την αγάπη? Τα θεωρώ πάρα πολύ θετικά. Γιατί είμαι άνθρωπος που όντως έχω ζήσει και πόνο και φόβο. Συγκριτικά, βέβαια, είναι ένα θέμα σύγκρισης. Κάποιοι έχουν ζήσει πολύ μεγαλύτερο πόνο, μεγαλύτερο φόβο. Αλλά μαθαίνεις τόσα πολλά. Πρώτον, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου. Πώς αντιδράς στον πόνο, πώς αντιδράς στο φόβο. Κάποιοι τους σταματάει ο φόβος, τους σταματάει και ο φόβος για τον πόνο ή το ίδιο ο πόνος, από το να μην κάνουν πράγματα. Κάποιος άλλος τους πεισμώνει. Ας πούμε, εμένα πολλές φορές έχω νιώσει και να με σταματάει ο φόβος και να με σμπρώχνει ο φόβος. Ο φόβος κυρίως, από το να κάνω πράγματα που πάντα φοβόμουν να τα κάνω, αλλά σίγουρα τον θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Ο πόνος, απ' την άλλη, είναι κάτι που πρέπει να νιώσεις, γιατί έτσι καταλαβαίνεις ότι κάτι σε ένιωξε. Ο ψυχικός πόνος, τουλάχιστον, πάλι σε βοηθάει το να μάθεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου, πόσο πολύ σε πείραξε κάτι, πόσο πολύ νοιάζεσαι για κάποιον. Αλλιώς θα με πονέσει αν, ας πούμε, ένας δικός μου φίλος κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο σε μένα, και αλλιώς θα με πονέσει ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρω καν. Αλλά από εκεί θα καταλάβω το πόσο πολύ με ενδιαφέρει ο φίλος μου, αν όντως με πονέσει. Και από την άλλη, ο ξένος, αν με πονέσει, θα καταλάβω ότι είμαι γενικά ένας άνθρωπος που με ενοχλεί το οποιοδήποτε να μου πει κάτι κακό ή να μου κάνει κάτι κακό. Είναι πτυχές του... της ίδιας πραγματικότητας. Όπως σου είπα πριν, όλη την πραγματικότητά μας τη ζούμε από τις πέντε μας αισθήσεις. Τα χρώματα που βλέπω είναι γιατί έτσι τα δίνει το μυαλό μου. Αυτό το νευρικό σήμα έχει δώσει η όρασή μου, τα μάτια μου στο μυαλό μου, στον εγκέφαλό μου, και αυτό βλέπω. Τίποτα δεν μου αγγιάται ότι όντως έτσι είναι στην πραγματικότητα. Κάτι που όμως δεν μπορείς να αρνηθείς είναι αυτό που νιώθεις, αυτό που σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι. Βασικά αυτό που σκέφτεσαι μπορείς να το αρνηθείς. Το ότι σκέφτεσαι δεν μπορείς να το αρνηθείς. Αυτό που νιώθεις μπορείς να το αρνηθείς. Το ότι νιώθεις κάτι όμως δεν μπορείς να το αρνηθείς. Ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στην πραγματικότητα. Κοίτα, ο φόβος αυτό κάνει, σε τρομάζει. Αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν όπλο. Όταν φοβάσαι σημαίνει ότι βγαίνεις λίγο από αυτή τη φούσκα που έχεις συνηθίσει. Οπότε ίσως εκεί θα μπορούσες απλά να αλλάξεις λίγο και να παλέψεις λίγο παραπάνω. Είναι ok να φοβάσαι. Είναι normal να φοβάσαι. Και αν δεν φοβάσαι, κάτι κάνεις λάθος. Φόβος, πόνος, μαζί. Αλλά είναι κάτι ξεχωριστό η αγάπη, ρε παιδί μου. Δεν,
μπορείς να το βάλεις σε λόγια, πιστεύω. Η αγάπη είναι να νιώθεις με τον άλλον, πιστεύω. Να μπορείς να πονάς όταν πονάει ο άλλος. Να χαίρεσαι όταν χαίρεται ο άλλος. Και καμιά φορά προτιμάς να, όταν βλέπεις τον άνθρωπο που αγαπάς ή τους ανθρώπους που αγαπάς να πονάνε, πολλές φορές προτιμάς να το περνούσεις εσύ αντί για αυτούς. Άρα είναι σύνδεση. Θα μπορούσε. Ρομαντική αγάπη είναι άλλο. Και η αγάπη γενικά είναι άλλο. Ναι, γιατί η ρομαντική αγάπη έρχεται μετά τον έρωτα. Δεν ερωτεύεσαι τους γονείς σου, απλά τους αγαπάς. Πιστεύω ότι η αγάπη, η ρομαντική αγάπη είναι διαφορετική γιατί έρχεται μετά τον έρωτα. Μετά από όλο αυτό το μεγάλο, τις πεταλούδες και όλα τα... Δεν χωράει ζήλια στην αγάπη, πιστεύω. Να ζηλεύεις τον άλλο, να πετυχαίνει ο άλλος και να σκέφτεσαι ότι αχ, να ήμουν εγώ. Φοβάμαι και το πόνο ότι φοβόμαστε όλοι να εκφράσουμε, ξέρω εγώ, ότι φοβόμαστε σε μια κατάσταση ή φοβόμαστε να πονέσουμε. Ενώ στην ουσία έπρεπε να είμαστε πιο ανοιχτοί και στο φόβο και στον πόνο, γιατί στην ουσία είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε σήμερα. Όλες οι καταστάσεις που μας έχουν πονέσει μας κάνανε πιο δυνατούς. Κλάβεις. Άμα δεν υπήρχε πόνος, δεν θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε και τις καλές καταστάσεις. Άμα μια κατάσταση δεν σε έχει πονέσει, πώς θα εκτιμήσεις μια κατάσταση που σου έχει κάνει καλό? Δεν θα ξέραμε τη διαφορά. Θα μας φαινόταν και τα δύο το ίδιο. Ποια είναι η άποψή σου για τα φύλλα, τα πρότυπα? Θα σου πω, γιατί έγινε μια τέτοια συζήτηση παρόμοια, πολύ πρόσφατα. Σίγουρα υπάρχει μια σωματική διαφορά. Βιολογική, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτήν. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο δυνατοί σε θέμα τώρα σωματικό. Αλλά οι γυναίκες, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι έχουμε μια διαφορετική δύναμη που ίσως εσείς οι άντρες δεν έχετε. Όχι να το πω μειονεκτικά, το ότι έτσι πάλι είναι βιολογικά τα κριτήρια. Είμαστε συναισθηματικά πιο δυνατές, ότι μπορούμε να φροντίσουμε εγκεφαλικά καλύτερα, το ότι μπορούμε να μοιραστούμε πιο εύκολα τα συναισθήματα. Όχι ότι αναγκαστικά αυτό ισχύει για κάθε γυναίκα. Ας πούμε, εγώ προσωπικά είμαι μια γυναίκα που δεν μπορώ να εκφράσω συναισθήματα. Είμαι άνθρωπος που θα σου δείξω ότι αισθάνομαι πολύ πιο εύκολα με τις πράξεις μου, με ερωτήσεις που θα σου κάνω. Το πόσο κοντά έχει μια μητέρα. Το κάθε φύλλο είναι εισάξιο. Είμαστε άνθρωποι πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε φύλλα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εισάξιοι. Είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε άντρες. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εισάξιοι. Είχαν κάποιους ρόλους κάποτε. Σήμερα δεν είναι τόσο αναγκαίο να υπάρχουν ρόλοι. Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι αισθάνεται. Κανείς δεν μπορεί να πει σε κάποιον άλλον τι θα κάνει ή να τον κρίνει για μια επιλογή που έκανε, γιατί δεν έχω περάσει εγώ αυτά που έχει περάσει εσύ, ας πούμε, που και διαμορφώσαν το χαρακτήρα σου. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι η γυναίκα ή ο άντρας πρέπει να είναι πιο πάνω πιο κάτω. Πιστεύω στην ισότητα. Δεν πιστεύω στην υπερβολική ισότητα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, ρε φίλε, που λένε ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άντρες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει το ανάποδο, απλά δεν το συζητάει κανένας. Υπάρχουν πολλοί άντρες που είναι πολύ πιο κάτω από τις γυναίκες. Όπως αντίστοιχα, υπάρχουν και πολλές γυναίκες που είναι πιο κάτω από τους άντρες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε στο μέλλον στο να έχουμε μια πιο ισορροπημένη σχέση άντρα-γυναίκας, αντί να υπάρχει το ένα άκρο ή το άλλο. Η ισότητα στην ουσία. Πιστεύω στην ισότητα, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε. Όταν θα κάνεις μια αίτηση για μια δουλειά, δεν έπρεπε να παίζει κανένα ρόλο το φίλο σου. Το μόνο που έπρεπε να παίζει ένα ρόλο είναι το πόσο ικανός είσαι σε συγκεκριμένη δουλειά. Άμα δεν είμαστε ανίσχυροι, παιδιά, δεν θα χρειαζόμασταν ο ένας τον άλλο για να αναπαραχθούμε. Πολλοί άντρες στην ηλικία μου και μεγαλύτερες ηλικίες δεν ξέρουν τι είναι και δεν έχουν καμία συνέστηση. Όταν η σχέση τους είτε η αδερφή τους έχει περίοδο, δεν το καταλαβαίνει. Όπως και το αντίθετο, το να έχει ένας πατέρας να έχει κοντά την κόρη του και να της δείξει πώς ένας άντρας θα πρέπει να φέρεται σε θηλυκά, είτε στη μητέρα είτε στην κόρη της, έχει πάρα πολλά να δείξει και για το πώς θα εξελιχθεί το παιδί. Ας πούμε, εγώ δεν είχα ποτέ μια κοντινή σχέση με τον πατέρα μου. Ίσα-ίσα, νομίζω ο πατέρας μου σαν πρότυπο ήταν πάρα πολύ λάθος, είτε σαν πατέρας είτε σαν άντρας είτε σαν σύζυγος, και όλο αυτό με έχει επηρεάσει σίγουρα στις δικές μου επιλογές, στο τι επιλέγω εγώ να έχω δίπλα μου σαν σύντροφο, ίσως και τι επιλέγω να έχω εγώ και σαν παρέα δίπλα μου. Ίσως να μην έχω και στο μυαλό μου τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, πώς θα έπρεπε
να μου συμπεριφέρονται. Πολλές φορές έχω δεχτεί συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση μια γυναίκα να τις δεχτεί. Άμα είχα εξ αρχής τον πατέρα μου δείξει ότι δεν θα έπρεπε να δεχτείς αυτό, αυτό και αυτό από έναν άντρα, γιατί εγώ δεν σου έχω συμπεριφερθεί ποτέ έτσι. Το μόνο σου συμπεριφέρομαι με αγάπη, με στοργή, σε καταλαβαίνω. Άμα τα είχα αυτά, ίσως να μην δεχόμουν εξ αρχής. Δηλαδή με το που έβλεπα συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε να δεχτώ, να τις έκανα πέρα με τη μία. 12, 13, 5, 6, δεν το καταλαβαίνεις. Βλέπεις πράγματα, μπορεί να βλέπεις τον πατέρα σου να χτυπάει τη μάνα σου ή τη μάνα σου να χτυπάει τον πατέρα σου, γιατί συμβαίνουν και αυτά και ίσως είναι και πολύ πιο φυσιολογικό εκεί έξω το μια γυναίκα να χτυπάει. Το έχω ζήσει πάρα πολύ, όχι εγώ, το έχω δει να γίνεται. Ασυνείδητα περνάει στον εγκέφαλό σου αυτό, το ότι ίσως είναι κάτι συνηθισμένο, ίσως είναι κάτι που θα πρέπει να δεχτώ και εγώ μελλοντικά. Έχει να κάνει σίγουρα με το πώς έχεις μεγαλώσει, ποιοι είναι οι γονείς σου, ποιοι είναι η παρέα σου, τι έχεις γύρω σου. Όχι, ο καθένας θα έπρεπε να έχει τον πρότυπο τον οποίο τον κάνει να νιώθει καλά, όπως όταν ήμασταν μικροί. Ο καθένας έχει το δικό του πρότυπο. Μέσα από τις εμπειρίες και τα θέλω και το τι αρέσει στον καθένα, ο καθένας είναι ελεύθερος να διαλέξει το δικό του πρότυπο. Τίποτα δεν σου λέει ότι αν είσαι άντρας, σου λέω σήμερα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τίποτα δεν σου λέει ότι αν είσαι άντρας πρέπει να είσαι δυνατός από κάθε γυναίκα. Και τίποτα δεν σου λέει ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι ευαίσθητη και να κλαίει και να. Τίποτα δεν σου λέει κάτι τέτοιο. Μια γυναίκα μπορεί να κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει για ένας άντρας. Ό,τι διαλέγεις έχει επιπτώσεις. Αν όμως είσαι εντάξει εσύ με αυτό, okay. Δεν μπορώ να πω ότι ναι. Ένας άντρας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και μια γυναίκα ό,τι θέλει και ας ζήσουμε έτσι. Όχι. Του κάθε τι έχει επιπτώσεις. Και αν είσαι εσύ okay με αυτό, απλά κάνει ό,τι είναι να κάνεις. Όσο εσύ δεν επηρεάζεις κάποιον άλλον και δεν μειώνεις την νοημοσύνη των άλλων, είναι okay. Πιστεύω ότι οι θρησκείες είναι απλά αρχαία πολιτικά κόμματα. Και επειδή οι γυναίκες έχουν την τάση να καταλαβαίνουν πιο εύκολα από τους άντρες όταν κάποιος τους κοροϊδεύει, πιστεύω ότι αυτό ήταν απλά ένα σχέδιο για να μην σκέφτεται ο κόσμος. Σε έναν άντρα, άμα του πεις κάτι πολλές φορές, στο τέλος θα το πιστέψει. Ενώ μια γυναίκα είναι πάντα πιο σκεπτική. Ο μόνος λόγος που η γυναίκα υποβιβάστηκε ήταν για να μπορούν να ελέγξουν τη μάζα πιο εύκολα. Βιολογικά, με ποιο τρόπο να υποβιβάσει μια γυναίκα από τη στιγμή που σου είπα για να αναπαραχθείς, τι χρειάζεσαι. Ακόμα και με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, δεν έχουμε ανακαλύψει τρόπους να βγάλουμε είτε τον άντρα είτε τη γυναίκα από την εξίσωση. Για να βγει η απάντηση στην εξίσωση πρέπει να έχεις και τους δύο. Άρα πώς μπορείς να πιστεύεις ότι είναι διαφορετικό, ότι ο ένας αξίζει λιγότερο ή ο άλλος αξίζει περισσότερο, από τη στιγμή που όλη η ανθρωπότητα υπάρχει μόνο και μόνο επειδή συνεργάζονται τα δύο φύλλα. Κάτι που θα έλεγες στο μικρό ή στο μελλοντικό εαυτό σου? Αυτό που είπα και πριν, το να μην σε νοιάζει απολύτως τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Όποιος θέλει να είναι δίπλα σου, θα είναι δίπλα σου. Όποιος έχει να πει κάτι κακό για σένα, θα το πει έτσι κι αλλιώς. Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις, ακολούθα την καρδιά σου, ακολούθα το μυαλό σου, λίγο περισσότερο την καρδιά σου από το μυαλό σου. Γιατί, εντάξει, τώρα στη δικιά μας ηλικία τουλάχιστον, όχι ότι έχει να κάνει, και στα 40 σου, αν αποφασίσεις ότι αυτό η ζωή σου δεν είναι αρκετή και ότι θέλεις κάτι άλλο, θες κάτι τελείως διαφορετικό, κάντο. Γιατί δυστυχώς ευτυχώς, αν δεν πιστεύεις τέλος πάντων σε μεταθανάτια ζωή, έχεις μία ζωή. Είσαι τέλος πάντων πρωταγωνιστής της ζωής σου, οπότε είσαι εσύ που τη γράφεις κιόλας την ιστορία σου. Κανένας μας δεν έχει την ίδια ιστορία, κανένας μας δεν κάνει τα διαλάθη, κανένας μας δεν κάνει τα σωστά βήματα ή τα λάθος. Ζούμε μια δικιά μας ταινία. Οπότε κάνε αυτό ακριβώς που θέλεις να κάνεις και γράψε τη δικιά σου μοναδική ιστορία. Τι θα έλεγα στο μελλοντικό μου αυτό? Είμαι πολύ περίεργος να δω ποια πόρτα έχει ανοίξει μετά από 3 χρόνια. Αυτό. Να μην ακούει τις γνώμες των άλλων και να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του, γιατί συνήθως πετυχαίνει άμα το πάει μέχρι τέρμα. Ενώ όταν ακούει άλλες απόψεις γύρω-γύρω και επηρεάζεται, συνήθως πάνε στραβά τα πράγματα. Να σεβόμαστε ένας τον άλλον, να κρατάμε κοντά μας τους ανθρώπους που μας κάνουν, να κρατάμε μακριά μας τους ανθρώπους που δεν μας κάνουν και μας κάνουν κακό. Το ότι είναι κακή για μας δεν πάει να πει ότι είναι κακή για όλους. Απλά ο καθένας πρέπει να φτιάξει ένα κύκλο με τον οποίο να νιώθει άνετα. Και να σεβόμαστε ο καθένας όλους τους ανθρώπους. Αυτές οι ερωτήσεις είναι μια προσπάθειά μου να μάθω εμένα καλύτερα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ιδέα πως ο κόσμος είναι αντανάκλασή μας.
αλλά δεν είμαι και απόλυτος. Θέλω να ευχαριστήσω την Αποστολία, τον Σεμπάστιαν και τον Πέτρο που μοιράστηκαν μαζί μου τον εαυτό τους. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο ερωτήσεις. Bye. Τα λέμε.